Είμαι σεφ! Yes, chef! Έτσι μου λέτε. Σεφ! Τι είσαι! Σεφ! Όταν μιλάω, μου λέτε yes, chef! Yes, chef! Νέα σεζόν, νέο cook versus delivery! Εγώ επιθετικό marketing με τα μαχαίρια. Χωλιά! Σας έλειψε, μου το ζητάτε συνέχεια, μου στέλνετε inbox, οπότε εδώ είμαστε. Για όσους δεν γνωρίζουν, σε αυτή τη σειρά μαγειρεύω ένα πιάτο, μετά παραγγέλνω το ίδιο πιάτο από το eFood και φέρνω ένα θύμα με κλειστά μάτια να δοκιμάσει και τα δύο και να μαντέψει ποιο είναι αυτό που μαγείρεψα και ποιο είναι αυτό που παρήγγειλα. Πάντα ο σκοπός μου είναι να κοροϊδέψω το θύμα, να τον μπερδέψω και να τα πει λάθος και να πω εγώ «Χα!». Και σήμερα θα κάνουμε ριζότο. Λατρεύω ριζότο. Πεθαίνω, σβήνω, χάνομαι για ριζότο. Αλλά ξέρω ότι για να το φτιάξεις είναι μπελάς. Και εγώ ξέρετε, είμαι τεμπέλας. Αυτά θέλω γρήγορα πράγματα. Οπότε δεν το φτιάχνω ποτέ, πάντα το παραγγέλνω. Και τώρα θα με βάλουν να το φτιάξω. Οπότε δεν τη γλίτωσα. Κόβουμε το πορτομπέλο στα 6. Στα 2. Και μετά, αν το κάνω έτσι, θα βγουν 4. Ένα τρίτο. Τύπου έτσι και έτσι. Ναι. Ναι, αυτά είναι 6. Τα λευκά στα 4. Βαρέθηκα ήδη. Ξέρεις τι, μ' αρέσει πάρα πολύ να κόβω πράγματα, το ξέρετε, αλλά τα μανιτάρια είναι λίγο wobbly, είναι λίγο ζελεδένια, είναι λίγο... Οπότε δεν κόβονται πολύ ευχάριστα. Κολλάει. Να πω κάτι. Λέει τα πλευρά τους τα κόβουμε στη μέση, ωραία. Κόφτα όπως μουσάρες. Αυτό, ας πούμε, είναι ήδη σαν να κόπηκε στη μέση. Οπότε δεν το κόβω. Τα κάνω περίπου το ίδιο. Όχι. Δεν θα σε παρεξηγήσουμε. Όπως θέλω να τα κόψω. Άμα όπως θέλω, εγώ τα κόβω πιο ψηλά. Δεν μου αρέσουν έτσι. Εδώ εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είμαστε ρέμπελοι και επαναστάτες. Ποια συνταγή, δεν θέλω κάτι συνταγή. Θα κάνω μόνη μου. Μανιτάρια εκόφτησαν. Ψαρεύουμε τα βασιλομανίταρα από το νερό με τα δάχτυλά μας για να μην πάρουμε μαζί και τυχόν χώμα. Και τώρα εγώ πρέπει να τα ψαρέψω χωρίς το χώμα. Μυρίζει τέλεια πάντως. Μυρίζει χώμα και γη. Μυρίζει τέλεια τουλάχιστον. Πάω να πλύνω το χέρι. Λοιπόν, τώρα τα ψιλοκόβουμε. Είδες, και αυτά είναι γλυτσερά, δεν κόβονται ωραία. Πόπο, θα είναι πολύ μανιταρένιο. Υπάρχει κάτι θεραπευτικό βέβαια το να κόβεις προσεκτικά πράγματα. Έτσι συγκεντρώνεσαι, κάνεις κάτι με τα χέρια σου. Είναι ωραίο. Όχι τόσο ωραίο ώστε να μαγειρεύω πιο συχνά, αλλά ωραίο. Πόσο ωραία περνάς. Δεν ξέρω γιατί με βάζετε να μαγειρεύω. Είπαμε, πεινάμε. Βάζουμε σε δυνατή φωτιά. Είναι στην πρίζα. Δεν είναι. Αρχικά πρέπει να βάλω στην πρίζα το μάτι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, το έβαλα στο max, γιατί έχει εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, max. Γιατί το βάζουμε στην πιο δυνατή φωτιά. Και όταν αρχίσει... Αχ, τι όμορφη μου είμαι. Slay. Slay girl. Όταν αρχίζει να καίει, θα βάλουμε 30 μλου. Μλου! Ελαιόλαδα. Δεν ξέρω πόσο είναι 30 ml. Εδώ δεν μετράμε. Σε αυτό το πλατό και με αυτή τη σεφ. Σεφ. Όλα... Σεφ είσαι, Φωτεινή. Είμαι σεφ! Yes, chef! Έτσι θα μου λέτε. Σεφ! Τι είσαι! Σεφ! Όταν μιλάω θα μου λέτε yes, chef. Yes, chef! Εγώ πιστεύω ότι 30 μλου είναι καπτός. Πιστεύω ότι τόσο θα είναι και δεν θα το μετρήσω γιατί εγώ τα κάνω όλα με το μάτι. Γιατί αυτή είναι η γοητεία του να μαγειρεύεις στην τύχη. Είναι μια περιπέτεια. Λες τώρα το πέτυχα, δεν το πέτυχα. Έχει μια άλλη ομορφιά. Και στο τέλος το ένστικτό σου πάντα ξέρει. Να εμπιστεύεστε το ένστικτό σας, πάντα ξέρει. Mm-hmm. Λοιπόν, πιστεύω ότι 30 μλου είναι αυτά. Ναι, έτσι πιστεύω και ρίχνω και όλα τα μανιτάρια. Ο καλύτερος ήχος του κόσμου αυτό το τσιρτσίρισμα μετά τους κρόκους αυγών και θα τα σοτάρουμε. Γιατί νιώθω ότι το λάδι είναι λίγο. Α, τα μανιτάρια βγάζουν ζουμιά όμως, περίμενε. Α, μυρίζει τέλεια. Το ότι βγάζει καπνούς είναι ανησυχητικό. Έχουν κολλήσει και κάποια μανιτάρια κάτω. Βιαστήκα τόσο να επενδύσω πάνω στο πρώτο μας λεπτό. Πιστεύω ότι είμαστε καλά. Έχουν περάσει 2 λεπτά, νομίζω.
Νομίζω είναι εντάξει, οπότε βγάζω και βάζω. Τώρα αυτό θα πέσει, πιστεύετε? Ωραία μυρίζει. Πολύ ωραία μυρίζει. Νόμιζα κολλήσαν πιο πολλά μανιτάρια κάτω, αλλά τελικά πολύ καλά. Κάνω λίγο έτσι να φύγουν τα ζουμάκια. Ήρθε η ώρα να κόψουμε κρεμμυδάκι. Λέει 200 γραμμάρια το κρεμμύδι, ψιλοκομμένο. Θα κάνουμε 1,5 κρεμμύδι και ό,τι γίνει. 1,5. 1,5, ναι. Όχι ρε φίλε. Περιμένετε να βρέξω χαρτί. Αυτό είναι το καλύτερο κόλπο που μου έχετε μάθει. Βάζεις ένα χαρτί βρεγμένο κοντά. Όχι ότι το εξαφανίζει το εφέ του κλαίω από το κρεμμύδι, αλλά το μειώνει. Γιατί ουσιαστικά κόβεις το κρεμμύδι και αναδύονται αυτά τα πράγματα και ψάχνουν κάτι υγρό να καρφωθούν πάνω. Και πρώτα βρίσκουν τα μάτια σου και τη μύτη σου. Αλλά αν βρουν πρώτα το χαρτί, μειώνεται λίγο αυτό που θα έρθει εδώ και θα σε κάνει. Μου έχετε πει επίσης να μαγειρεύω με τη γλώσσα έξω, αλλά αυτό δεν έχει πιάσει. Ούτε η τσίχλα έχει πιάσει. Και το νερό κάτω από τη βρύση κάτι κάνει. Αλλά έχουμε κάνει ένα σχετικό βίντεο στο eFood εδώ που δοκίμασα όλα τα κόλπα που μου έχετε προτείνει για το κρεμμύδι για να μην κλαίω. Μπορείτε να το δείτε και να δείτε ποια δούλεψαν και ποια όχι. Ωραία! Let's do this! Τα κόβω όπως να είναι. Κρεμμύδια έτοιμα. Με κάνατε να κλάψω για άλλη μια φορά. Πάμε σκουάρδο. Σκουαρδάκι. Η συνταγή λέει να καθαρίσουμε την κατσαρόλα, αλλά εδώ τα παιδιά λένε να χρησιμοποιήσω την κατσαρόλα που έκανα και τα μανιτάρια για έξτρα γεύση. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια, χαμηλή φωτιά και προσθέτουμε 500 μλου. 500 μλου. 50 ήθελα να πω. 50. Ακόμα κλαίω. 50 μλου που πιστεύω ότι είναι... Ναι. Πιστεύω ότι αυτά είναι 50 μλου. Ναι, 100 κάτι είναι, αλλά μετά... Και θα σοτάρουμε μέσα κρεμμυδάκι. Έβαλα και το σκόρδο και όσο γίνεται αυτό θα φτιάξω έναν ζωμό κοτόπουλου. Θα βάλω 2 κύβους και ζεστό νερό να γίνεται, να το έχουμε έτοιμο. Κλάμα δράμα αυτή η ζωή. Πάρτα κρεμμύδι που με έκανες να κλάψω. Τώρα θα καείς στην κόλαση. Πρέπει να ρίξουμε τώρα 250 γρο από ρύζι. Αυτά είναι 500, άρα το μισό. Πόσο έξυπνη είμαι, μπράβο μου. Εντάξει, μπορεί να ρίξα λίγο παραπάνω. Πιστεύεις ότι γυάλισαν οι κόκκι? Κόκκι, πιο γυαλιστερή ή πεθαίνει. Ναι. Πρέπει να ρίξω 150 μλου κρασί. Αυτά είναι 750. Άρα το μισό του είναι 3,75. Πες ότι είναι εδώ το 3,75. Το μισό του 3,75 είναι 150 συν... 182,5. 182, άρα εδώ είναι 182,5. Άρα περίπου τόσο θα ρίξω. Και τώρα πρέπει να εξατμιστεί το αλκοόλ. Το κρασί έχει εξατμιστεί θεωρώ, οπότε θα ρίξω τον ζωμό από εδώ, τα ζουμάκια από το μανιτάρι που είχαμε στραγγίξει πριν. Μιαμ, θα ανακατεύω και αυτό. Και θα αρχίσω τώρα να ρίχνω σιγά σιγά τον ζωμό κοτόπουλο που έχουμε φτιάξει. Συγγνώμη, εγώ τώρα θα ρίχνω λίγο λίγο και μόλις φεύγει λίγο το πρώτο θα βάζω λίγο ακόμα και μετά λίγο ακόμα και λίγο ακόμα. Ακριβώς. Super boring! Και μετά θα γίνει έτσι, αλλά μετά θα γίνει έτσι αυτό το ωραίο, το χυλωμένο, το καλό το πράγμα αργεί να γίνει. Εγώ δεν έχω πολύ υπομονή, αλλά για σας το κάνω ρε παιδιά, για σας το κάνω, για σας τα κάνω όλα. Το ριζότο νομίζω είναι σχεδόν έτοιμο, οπότε σε αυτή τη φάση θα ρίξουμε τα μανιτάρια. Yeah! Λοιπόν, ανακατεύουμε με τον τελευταίο ζωμό που έχει μείνει, σε 2 δόσεις θα τον βάλω. Νομίζω ότι αρχίζει και χυλώνει πολύ ωραία. Έτσι, έχω την αίσθηση. Βέβαια, τα μανιτάρια που έχω κόψει μου φαίνονται τεράστια. Νομίζω αν γύριζα το χρόνο πίσω θα τα ψηλόκοβα πιο πολύ.
Μ' αρέσει να είναι μικρά τα κομματάκια, είναι πολύ κοτρώνες. Τι είναι αυτό? Και φαντάζομαι ότι από το delivery που θα παραγγείλουμε δεν θα είναι τόσο μεγάλα και μπορεί να μην καταφέρω να κοροϊδέψω τον γευσηγνώστη μου. Δηλαδή πάλι να χάσω, γιατί την προηγούμενη φορά δεν έχασα, νομίζω. Από ό,τι θυμάμαι. Κάθε φορά χάνω. Δεν χάνω κάθε φορά. Yes, chef, θα λες, όχι εντάξει. Εντάξει. Νομίζω είμαστε σε μια καλή φάση, οπότε θα το βγάλω. Κάτσα κλείσω και αυτό. Τι λέει τώρα, παρμεζάνα, βούτυρο, μαϊντανό, λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού, σταγόνες λάδι τρύφας. Τρύφας. Τρύφας! Ανακατεύουμε με απαλές κινήσεις σαν να ανακατεύουμε μαρέγκα. Και άμα εγώ δεν έχω ανακατεύσει ποτέ στη ζωή μου μαρέγκα, πώς θα ξέρω ότι ανακατεύω σωστά? 800 γρου. 80 λέει, αλλά τέλος. 80 γρου. Αυτά είναι 100 γρου, οπότε θα αφήσω λίγο. Θα αφήσω ένα 20% μέσα. Ρίχνουμε το βούτυρο. Λίγο. Λίγο βούτυρο. Δεν ξέρω γιατί χρειαζόταν να τον κήξω όλο. Ωραία, θα κόψω και το μαϊντανό για να ανακατεύω και το μαϊντανό παράλληλα. Μάλιστα, σεφ. Yes, chef! Πω, πω, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μυρωδικά. Μυρωδικά δεν λέγονται αυτά. Ναι, σεφ! Η μαϊντανή και η άνηθη. Ναι, σεφ! Μ' αρέσουν πάρα πολύ. I'm bored and this is enough. Νομίζω ότι έπρεπε να ψιλοκόψω καλύτερα το μαϊντανό. Παιδιά, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Βάλω λίγο, γιατί αυτό είναι έντονο. Ξέρεις τι, θα δοκιμάσω λίγο, να δω πόσο προδίδομαι. Γιατί νομίζω ότι τα κομματάκια μαϊντανού και τα χοντροπετσοκομμένα μου μανιτάρια θα με κάνουν να το λούσω. Ναι, ήθελε κι άλλο να χυλώσει το ρύζι, κάτι έκανα λάθος με το ανακάτεμα. Αλλά είναι πολύ ωραίο γευστικά. Πω πω. Το καλό μετά από αυτά τα γυρίσματα είναι ότι το τρώμε. Η παραγγελία φτάνει σε ένα λεπτό, οπότε θα ετοιμάσω τα πιάτα. Τα πιάτα έχουν σερβιριστεί, οπότε θα φέρω το υποψήφιο θύμα. Γεωργία, παρακαλώ, πέρασε στο πλατό. Η πιο γλυκιά γευσηγνώστρια. Ναι! Εγώ τι είμαι? Είσαι έτοιμη? Ναι, με. Πάμε πρώτη μπουκιά. Άνοιξε το στόμα. Αεροπλανάκι. Αεροπλανάκι. Λοιπόν, πάρε το χρόνο σου, άσε τους κάλικές σου να εξερευνήσουν τη γεύση, τις υφές, τις νότες, τη σύνθεση. Okay. Δεν τρελάθηκες? Δεν τρελάθηκα. Α! Okay. Θα σου δώσω τώρα την επόμενη μπουκιά, θα τη γευτείς και αυτή, έτσι θα την αναλύσεις. Για άνοιξε. Και μετά, αφού πάρεις το χρόνο σου, θα πρέπει να μαντέψεις ποιο είναι αυτό που μαγείρεψα εγώ και ποιο είναι το delivery. Σκοπός μου είναι να σε κοροϊδέψω και να σε μπερδέψω, αλλά θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Έχω τόσο πράσινο στο στόμα που νομίζω ότι... Τι είναι πράσινο? Μαϊντανό, ξέρω, ούτε αυτό. Σαν κατσικούλα. Το πρώτο ήταν πολύ well cooked, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Ένιωσα τις γεύσεις και τα πάντα, αλλά okay, very plain. Το δεύτερο, που είχε μέσα πάρα πολλά έτσι μυρωδικά και ωραία μανιτάρια, ένιωθες πολλά μανιτάρια. Ναι. Ήτανε πιο ωραίο σε γεύση σίγουρα, απλά το κόψιμο. Ήταν αυτό ίσως που πρόοδωσε ότι αυτό είναι δικό σου. Α, το βρήκες. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τέλειο όμως, είναι απίστευτο. Μπορείς να το βγάλεις. Δεν έχω πάθει και σοκ, γιατί... Είναι απίστευτο. Είναι όντως. Αρχικά το ρύζι είναι πάρα πολύ καλά μαγειρεμένο. Ναι, βέβαια, δεν είναι πολύ ριζότο. Αυτό είναι πιο ριζότο. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Απλά εδώ πέρα νιώθεις περισσότερη γεύση. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Ναι, νομίζω ότι βάλαμε και περισσότερα μανιτάρια. Αυτό είναι πιο ριζότο όμως. Πιο σωστά χυλωμένο. Το δικό μου είναι υβρίδιο. Δεν είναι ούτε ρύζι ούτε ριζότο. Είναι κάτι μοναδικό. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί να με κοροϊδέψει, αλλά wow. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι άλλη συνταγή θέλετε να κάνουμε στο επόμενο Cook vs Delivery που δεν έχουμε κάνει. Μέσα από τα σχόλια ένας από εσάς θα κληρωθεί και θα κερδίσει κουπόνια για δωρεάν φαγητό από το eFood για μία ολόκληρη εβδομάδα. Οπότε οπωσδήποτε αφήστε μου σχόλιο κάτω, είτε για πρόταση είτε για οτιδήποτε, και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.